ο Goodwin μαζί με τον White στην διεκδίκηση της πρώτης κατοχής. Αυτή θα πάει στην ομάδα της Λάρναγκας. Σήμερα ο White κοντά στο καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ, το καλάθι μετράει, 2-0 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Έρχεται για βοήθεια ο Μαλκόμ, η μπάλα πάει στη weak side, εξτραπάσα στον Κορονίδη, προσπίζει ο Σνάιντερ, Σιζόπουλος ελεύθερος, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και φυσικά ο Ανδρέας Σιζόπουλος τέτοιες φάσεις δεν τις χαρίζει. Και ας πήγε ο Μάλκομ, δύο έξτρα πάσεις ήταν αρκετές για να φέρουν τον Σιζόπουλο σε φάση για εκτέλεση από μακριά. Απάντηση από τον Μάλκομ. Καλή άμυνα όμως από τον Κύπριο διεθνή που έβαλε πίεση εκεί, δεν επέτρεψε στον ξένο του Ζάικ να φτάσει στο καλάθι. Μάλκομ, καλάθι και φάουλ από τον White στο επιθετικό rebound. Η μπάλα πάει στο ζωγραφιστό εκεί που υπάρχει μισμάτσι υπέρ της ΑΕΚ και ο Μαντοβάνης το εκμεταλλεύεται. Για δύο, άστοχος, την κασπέρασε, το επιθετικό rebound και αν δώσει τάπα όμως από τον Goodwin. Η ΑΕΚ τρέχει στο fast break. Μαντοβάνη, ωραίο γύρο, στέπτε σκοράρι. Basket League, 1-0 προηγείται στη σειρά η ΑΕΚ. Έχοντας κερδίσει στις 13 Μαΐου τον Κεραυνό 71-63 μέσα στο Κίτιον. Ραζής, Τίγκας για τρεις. Μόνο δικτάκι από τον Μανολόπουλος, γάζει στις 45 μοίρες. Ο Χαντ θα πετύχει το καλάθι σε ένα γήπεδο που ξέρει καλά. Έπαιζε στον Κεραυνό αυτός ο παίκτης που βλέπετε τώρα στο κοντινό πλάνο. Μπέρνς κατεβάζει την μπάλα μετά από μια καλή άμυνα από τον Κεραυνό. Μπέρνς ελευθερώνεται ωραία παρά την προσπάθεια του Μαντοβάνη. Θα φτάσει στο drive και στο καλάθι, 26-20. Τώρα προσπαθούμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, πάει στο drive, βγάζει έξω το kick out στον Παντελή που θα πετύχει ένα καλάθι τριών πόντων. Προσπαθούν και οι φίλοι Τζάκ να ανεβάσουν την ομάδα τους, να τις πρόξουν από την κερκίδα πίσω από τον πάγκο τους. Παντελή για τρεις από τις 45 μοίρες. Παντελή, θέλει να τον ενοχλήσει ψηλά ο White, δίνει στον Goodwin που πετυχαίνει από κοντά το καλάθι. Η εμπειρία εκεί του Ιάκου Παντελή νομίζω είναι όλα τα λεφταίων. 4-8 η ΑΕΚ. Εκείνο το 4-8. 4-8 με 50% είναι πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Ιάκος Παντελή το drive, πετυχαίνει το καλάθι, σοβαρίζει και αναγκάζει τον Μιχάλη Κακιούση αυτή τη φορά να καλέσει time out. Αυτό το στοιχείο. Σάιμον Μιχαήλ κάνει προσπίση, πάει προς το καλάθι, παρά τα ψηλά κορμιά εκεί, εκτελεί με το αριστερό και πετυχαίνει τους δύο πόντους για την ομάδα. 4-9 τρίποντα πλέον η ΑΕΚ. Στυλιανού. Πάρει την προσπάθεια ο Στυλιανού και πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι με αντίπαλο ένα πολύ έμπειρο παίκτη όπως είναι ο Ανδρέας Σιζόπουλος, όπως και στον πρώτο τελικό της και τώρα. Το rebound, ο Μάλκομ τρέχει. Προσπαθούν να βρουν την ΑΕΚ εκτός ισορροπίας. White πάει προς το καλάθι, παίρνει το φάουλ, πετυχαίνει. Δύο πόντους και έχει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Και όλα έτοιμα τώρα για να επαναρχίσει το παιχνίδι. Με τον Παντελή στην επαναφορά. Τα πει κάτω από το καλάθι. Βγαίνει ο Σιζόπουλος από τα screen. Είναι έξω στο Μανολόπουλο για τρεις από τα 7 μέτρα. Καλάθι τριών πόντων από τον Σωτήρη Μανολόπουλο. Μιχαήλ ψάχνει τον Μάλκομ. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Ο Στυλιανού βγαίνει από τα screen. Το shoot του Στυλιανού υποπίεση από μέση απόσταση. Βρίσκει στόχο. Μπέρντς, Μάλκομ, πήγε από τα screen, Κορονίδη στον κλείνει, ωραία κίνηση από τον Μάλκομ. Στη weak side είδε τον Σάιμον, ελεύθερο από τη γωνία, ο Σάιμον Μιχαήλ εκτοξεύει τη διαφορά στο συν 11. Προσπάθεια για το rebound, θα το πάρει με αρκετή ένταση εκεί ο Ρομέλο White. Shoot από τον Μάλκομ, εύστοχος, καλάθι τριών πόντων. Η διαφορά στο συν 12 για πρώτη φορά σήμερα είναι η μεγαλύτερη διαφορά του cyprusbasket.net με τον οποίο θα, έτσι, θα μας βοηθήσει με κάποιες παρατηρήσεις στην ώρα του αγώνα. Στυλιανού για τρεις. Καλάθι από μακριά για τον Νίκο Στυλιανού που ανεβάζει την ένταση από την κερκίδα του Κεραυνού. Καταπληκτικός ο White, ναι. Τίγκας επιστρέφει, κλείνεται, δίνει έξω στον Μπέρνς. Η προσπάθειά του στο ταμπλό και μέσα. Αυτό είναι το παιχνίδι του Κεραυνού, το γρήγορο transition game, το πληρώνει η ΑΕΚ με κάθε λάθος που κάνει. Δεν μας λέχθηκε αν έχει κάποιο θέμα πάντως πριν το παιχνίδι. Ραζής κοντά στο καλάθι, πετυχαίνει τους δύο πόντους παρά την προσπάθεια του Μαντοβάνη. Τρομερή πάσα εκεί, ποιος ήταν ο Μπέρνς. Κεραυνός που θα κάνει γεμάτες επιθέσεις, προηγείται με 17, Ραζής για 3.
Το καλάθι είναι μέσα, οι τρεις πόντοι και εκτοξεύει διαφορά στο σύν 20, 70-50. Πάρε rebound η ΑΕΚ, κακή αμυντική λειτουργία και στα block-out. Δύο χαμένα αμυντικά rebound είναι... Και το πληρώνει. Και ο Τίκας που ξεσπάει με ένταση εκεί, κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. 6-2-12, συγγνώμη, διπλάσιες. Τώρα η assist είναι 13-15, μόλις 3 assist στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Και ο κεραυνός το εκμεταλλεύτηκε στο επακρό αυτό. Ο Μάλκομ κοντά στο καλάθι σκοράρει και ανεβάζει διαφορά στους 23. Προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, Ρόβερτ. Μάλκομ στην ίστη κερκίδα, δεν θα το έκανε ένα άγγιση του, τα έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Πασαλής από μακριά. Πασαλής θα βάλει και αυτός τρίποντο. Ο κεραυνός που πλέον από τα 6.75 βλέπει το καλάθι σαν Βαρέλη.